9η Δεκεμβρίου τιμάται ως η Παγκόσμια ημέρα κατά της διαφθοράς, καθότι την ημερομηνία αυτή το 2003 η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε τη Συνθήκη κατά της διαφθοράς. Τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής και δυστυχώς όχι ανέτια. Επί των ημερών της κυβέρνησης Αναστασιάδη Συναγερμού, δυστυχώς έχει εκτοξευτεί η διαφθορά και η θεσμική διαπλοκή. Και είναι λυπηρό, διότι ο κύριος Αναστασιάδης, σε χτεσινή του συνέντευξη σε ελλαδικό μέσο ενημέρωσης, όχι μόνο δεν αναγνώρισε τις ασήκοντες ευθύνες του ιδίου και της κυβέρνησης του για τα ζητήματα της θεσμικής διαπλοκής και διαφθοράς, αλλά μας είπε ότι έχει και παράπονο και ότι αδικείται από την κριτική που του γίνεται. Προφανώς ο κύριος Αναστασιάδης δεν ανησυχεί για το γεγονός ότι η Παγκόσμια Τράπεζα στην έκθεση της για το 2018 καταγράφει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει τη μεγαλύτερη αύξηση στους δείχτες διαφθοράς. Και δυστυχώς καμώνεται ότι δεν γνωρίζει πως η Κυπριακή Δημοκρατία αυτή τη στιγμή λογοδοτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε διαδικασία επί παραβάση για τα χρυσά διαβατήρια. Το πρόβλημα της θεσμικής διαπλοκής και διαφθοράς στην Κύπρο είναι τεράστιο και πρέπει ο καθένας να βάλει το δικό του λιθαράκι στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτών των απαράδεκτων και επικίνδυνων φαινομένων, αντί να βγάζει την ουρά του απ' έξω. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να συνδράμει αυτή την προσπάθεια, καταθέτοντας προτάσεις, καυτηριάζοντας κακώς έχοντα και προωθώντας νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα αυστηροποιήσουν και θα ενισχύσουν τις δυνατότητες του κράτους και των δομών του κράτους προς αντιμετώπιση αυτών των απαράδεκτων φαινομένων. Φρονούμε ότι ανάλογα πρέπει να πράξει και η κυβέρνηση, εγκαταλείποντας τον κακό της σε αυτό των προηγούμενων χρόνων. Λυπούμε να παρατηρήσω, και αυτή τη διαπίστωση την κάνουν όλοι όσοι συμμετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής Νομικών και βουλευτές και προσκεκλημένοι, ότι το νομοσχέδιο, το περιβόητο, το πολυδιαφημισμένο για την αρχή κατά της διαφθοράς, όπως κατατέθηκε, ποσώς ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Κυπριακής Πολιτείας και της Κυπριακής Κοινωνίας, χρειάζεται εκ βάθρων αλλαγές και είναι μια επίπονη και επίμονη προσπάθεια στην οποία ως Επιτροπή Νομικών και εμείς ως ΑΚΕΛ θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να επιφέρουμε τις αναγκαίες αλλαγές και βελτιώσεις. Λυπούμε να πω όμως ότι αυτοί που είχαν την ευθύνη, πρωτίστως στο αρμόδιο Υπουργείο, δεν έκανε το καθήκον του παρά το γεγονός ότι τους δώσαμε 9 μήνες περίοδο χάριτος για να αναθεωρήσουν το αρχικό προβληματικό νομοσχέδιο.